Κύριοι, να δούμε το βίντεο με την οικιακή βοηθό, αυτό που τώρα μπορούμε να το δούμε κανονικά. Η κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την πολύ άσχολη οικιακή βοηθό να συγυρίζει όλα τα δωμάτια, ξαφρίζοντας πράγματα. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, στη δροσιά Χαλκίδας, έχανε τους τελευταίους τρεις μήνες ως διαμαγείας χρήματα και κοσμήματα. Αποφάσισε λοιπόν να τοποθετήσει κάμερα για να δει πώς εξαφανίζονταν τα πράγματά της. Άφησε επίτηδες σε προσβάσιμο σημείο προσημειωμένα χαρτονομίσματα και είδε την έμπιστη οικιακή της βοηθό σε δράση. Κάποια στιγμή όμως δεν ήμασταν κοροϊδοί, έπρεπε να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα. Συνεργαστήκαμε την αστυνομία, βάλαμε κάμερες και την αρπάξαμε. Πήγαινε στα παντελόνια του άντρα μου, γύρισε τις τσέπες και όλα αυτά. Μας έλειπαν χρήματα. Χρήματα και είχε πάρει και κάτι χρυσαφικά. Η πρωταγωνίστρια στο βίντεο, 39 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, φαίνεται πως είχε βάλει στόχο όλα τα σπίτια στα οποία εργαζόταν. Αφαιρούσε κάθε φορά μικρής αξίας χαρτονομίσματα για να μην γίνει αντιληπτή η διαφορά στα χρήματα, αλλά και δακτυλίδια, σκουλαρίκια και κολιέ. Δεν είχε πάρει μόνο στο σπίτι το δικό μου, είχε πάρει σε 50 σπίτια εδώ στο χωριό. Και ο κόσμος την έπαιρνε και δεν ήξερε τι είχε πάθει. Άλλος είχε χάσει 25.000, άλλος είχε χάσει 10, άλλος 20, άλλος 30, άλλος ξαφνικά άλλο του παιδιού του μοροβιακά που είχαν πάει στα βαφτίσια και αυτά. Αλλά πολλά πράγματα όταν πήγαμε στην αστυνομία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σπίτι της οικιακής βοηθού, όταν συνελήφθη, οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένα πίσω από απορροφητήρα 450 ευρώ, πανάκριβα κοσμήματα και χρυσές λίρες. Εναντίον της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη και αφέθηκε ελεύθερη, αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμο.